Το νοσοκομείο του Βόλου πρωτοπορεί με τη διοργάνωση του πενθήμερου φεστιβάλ εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αχιλοπουλίου από τις 23 έως τις 27 Απριλίου. Πρόκειται για έναν μαραθώνιο εκπαίδευσης που θα γίνει για πρώτη φορά σε ελληνικό νοσοκομείο με σκοπό την ενημέρωση του προσωπικού καθώς και την ενίσχυση της προσπάθειας εξωστρέφειας του νοσοκομείου στην τοπική κοινωνία. Είναι μια πολύ πρωτότυπη ιδέα. Δεν έχει ξαναγίνει σε κανένα δημόσιο νοσοκομείο της Ελλάδας. Οι μερίδες και επιστημονικά συμπόσια έχουν γίνει κατά καιρούς και τα γνωρίζετε. Άλλωστε, όταν λέμε φεστιβάλ, είναι ένας μαραθώνιος εκπαίδευσης, ο οποίος θα κρατήσει μια εβδομάδα, 5 μέρες. Είναι πολυθεματικό. Ουσιαστικά, εδώ πέρα συνεργάζονται, θα μιλήσουν και θα δουλέψουν αρκετοί ξένοι φιλοξενούμενοι, αλλά θα υπάρχουν πάρα πολλά ιατρικά θέματα, πολλά νοσηλευτικά θέματα, θέματα τεχνικά, θέματα διοικητικά. Θα μιλήσουν σε αυτήν την ιστορία σχεδόν οι περισσότεροι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο. Στις 5 ημέρες που θα διαρκέσει το φεστιβάλ εκπαίδευσης, εξειδικευμένοι ομιλητές από το χώρο της δημόσιας υγείας, το χώρο των εθελοντών, ακόμη και από το χώρο της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, θα αναπτύξουν εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα σε μια διαδικασία ανοιχτή για το κοινό. Πάνω από το 50% των εισηγητών προέρχονται εκτός νοσοκομείου και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί δείχνει την όρεξή μας να μάθουμε από τους συναδέλφους που λειτουργούν τα αντίστοιχα τμήματα σε αντίστοιχες δομές υγείας και να υλοποιήσουμε αυτή τη καινοτόμο δράση και σκέψη μέσα στο δικό μας νοσοκομείο, ώστε να αυξήσουμε και την ποιότητα και την ποικιλία των υπηρεσιών των οποίων έχει ανάγκη ο κόσμος που στηρίζεται από το νοσοκομείο μας. Το πενθήμερο φεστιβάλ εκπαίδευσης στο νοσοκομείο του Βόλου συνδιοργανώνουν η Διοίκηση του Αχιλοπουλίου και η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, ενώ τελεί υπό την αιγίδα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Το όραμά μας είναι, εκτός ότι να γίνει θεσμός, να πάρουμε μέρος όλοι με αυτή τη χαρά που έχουμε και εμείς, που παρορμητικά και με στόχο το έχουμε δημιουργήσει. Σε εισαγωγικά, η πείνα των εργαζομένων όλων για μεγαλύτερη και περισσότερη και πιο ειδική εκπαίδευση είναι πάρα πολύ μεγάλη και νομίζω ότι μέσα από αυτή την προσπάθεια το εστερνιζόμαστε αυτό. Ο στόχος μας ήταν να γίνει το νοσοκομείο πόλος, εκπαιδευτικός πόλος για όλο τον νομό. Δηλαδή εδώ να είναι ο πυρήνας που όλοι θα μπορούν να έρχονται και να μαθαίνουν και να παίρνουν τη γνώση στην παραπάνω γνώση.